ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της Πάτρας άναψε από την πλατεία Γεωργίου με την παρουσία και του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της σε μια χαρούμενη και όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Φέτος το κουμπί για να ανάψει ο φετινός γιορτινός διάκοσμος της πόλης πάτησαν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων παιδιά που βρέθηκαν εκεί για να χαρούν τις φωτεινές συνθέσεις. Ο διάκοσμος όπως κάθε χρόνο τοποθετείται εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους του τομέα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και θα φωτίσει το κέντρο και σταδιακά και τις συνοικίες. Παρόντες στις χαρούμενες αυτές στιγμές ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς, η Αντιδήμαρχη Κατερίνα Σίμου και Αποστόλης Αγγελής, εργαζόμενοι και δημότες. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, υγεία σε όλους, χαρά σε όλους. Σήμερα οι εργαζόμενοι μας έκαναν αυτό που κάνουν κάθε χρόνο και είναι η τιμή του Δήμου μας. Δημιούργησαν και παρέδωσαν στην πόλη μας το διάκοσμό της. Ο ηλεκτροφωτισμός με τους εργαζόμενους τους αυτό το μεγαλείο για μια ακόμη χρονιά αποδεικνύουν έμπρακτα το τι δυνάμεις έχουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι δυστυχώς έχουμε μία μείωση του αριθμού των εργαζομένων που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που μας μένουν κάνουν υπερπροσπάθεια και για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους σημαίνει ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό που μας λείπει να έχουμε μόνιμους εργαζόμενους να συνεχίζουν αυτό το οποίο γίνεται για χρόνια στην πόλη μας, τον διάκοσμο να το κάνουν οι εργαζόμενοι με την τεχνοτροπία, με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν, για να συνεχιστεί πρέπει να έχουμε προσλήψεις. Άρα θα ενώσουμε τους δυνάμεις μας δίπλα τους για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στον ηλεκτροφωτισμό για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε να απολαύσουμε. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και χαρές σε όλους.